Δύο ριστάσεις εργασίας, παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα των εργαζόμενων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Πανεπιστημιακό της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας. Καλημερίζω τον πρόεδρο του Σωματείου για αρχή, κύριο Δημήτρη Βρύσαλη. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, κύριε Δουγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Που ξεκινάει για εσάς δυναμικά. Κύριε Δουγεράκη, φαίνεται ότι ο Υφυπουργός Υγείας και το Υπουργείο Υγείας έχει ιδιαίτερη αγάπη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πολιτική του. Θα έχουμε για άλλη μια φορά κυβερνητικό κλιμάκιο για να εγκαινιάσει μια μονάδα που λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια. Μια μονάδα που επί της ουσίας το 60% των εργαζομένων είναι συμβασιούχοι με ημερομηνία λήξης και ένα σύγχρονο μηχάνημα, απαραίτητο προφανώς για όλους τους κριτικούς, το μοναδικό, αν θέλετε, στην Κρήτη δημόσιο μηχάνημα που αφορά τους ογκολογικούς ασθενείς, που βεβαίως και αυτή η λειτουργία του είναι από το ήδη προσωπικό που εργάζεται, ουσιαστικά δηλαδή χωρίς καμιά νέα πρόσληψη. Εμείς θέλουμε και με αυτή την διαμαρτυρία μας να εκφράσουμε το σύνολο των οξυμένων προβλημάτων που έχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και βεβαίως, αν θέλετε, τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, ο κόσμος, ο κρητικός λαός, ερχόμενοι στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης, στην Ναυαρχίδα, όπως την έχουν ονομάσει διαχρονικά οι κυβερνώντες, που όμως και αυτή η Ναυαρχίδα ετοιμάζεται να πέσει σε ξέρα αν δεν παρτούν άμεσα μέτρα σύμφωνα με τις προτάσεις των σωματείων των εργαζομένων. Δηλαδή, να στηριχτούν όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης για να μπορέσουν να παίξουν το ρόλο τους. Δεύτερον, να υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ώστε ο κόσμος να μην υποχρεώνεται να έρθει στα νοσοκομεία και να μην μπορεί να βρει ραντεβού ή να μην μπορεί να κάνει το χειρουργείο του. Και τρίτον, να υπάρχει κρατική χρηματοδότηση τέτοια που να μπορεί να στηρίξει τη λειτουργία των νοσοκομείων με ταυτόχρονες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων και βεβαίως, αν θέλετε, ένα γενικότερο σχέδιο ανάπτυξη και νέων δομών στα χωριά και στις πόλεις, τέτοιες που να μπορεί ο κόσμος να καλύπτει τις σοβαρές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα μετά τον COVID. Αυτά θέλουμε να εκφράσουμε με την διαμαρτυρία μας. Και ταυτόχρονα να τονίσουμε ότι εμείς τα μάρχες λαθών λόγω επιλογών που κάνουν οι κυβερνήσεις δεν πρόκειται να γίνουμε και δεν πρόκειται να γίνουμε εμείς εξηλαστήρια θύματα μιας πολιτικής που οδηγεί το σύστημα υγείας και τους ασθενείς στην πλήρη εμπορευματοποίηση. Δηλαδή το να, αυτή τη στιγμή το να έχεις κλινικές που να είναι υποστελεχωμένες, το να έχεις κλινικές που να είναι συγχωνευμένες, το να έχεις ανθρώπους που να είναι εξαντλημένους, εξουθενωμένους γιατί έχουν να πάρουν τους οφείλονται χιλιάδες μέρες ρεπό άδεια, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ με ενίσχυση και από άλλες ειδικότητες, εκτός των βασικών ειδικοτήτων που χρειάζονται, παιδοψυχολογική κλινική η οποία παίζει ανάμεσα στην εφημερία και μη εφημερία κάθε μήνα. Ακριβώς, με κλινικές που δεν έχουν ανοίξει ποτέ όπως η καρδιοχειρουργική, αν θέλετε με πρωτόκολλα λάστιχο που τα έχουν γίνει ιδιαίτερα μετά την πανδημία, με ανθρώπους που βαφτίζουν κρυφό μάτι μέσα στα τμήματα για να παρακολουθούν τους εργαζόμενους αν τυχόν κάνουν καλά τη δουλειά τους, γιατί και σε αυτούς επιρρύπτουν την αύξηση των νοσοκομιακών λοιμώξεων μέσα στα νοσοκομεία. Είναι το καινούριο φρούτο, δυστυχώς, κύριε Δουγεράκη, που πρώτη φορά το αναφέρω στο σταθμό σας, ότι εδώ με επίσημες κατευθύνσεις, έτσι μας λένε, υπάρχουν στα τμήματα που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα καταπολέμησης των νοσοκομιακών λοιμώξεων, άνθρωπος εργαζόμενος μέσα στα τμήματα, κρυφός, που θα παρακολουθεί τις κινήσεις των εργαζομένων, μην τυχόν κάνει κάτι που δεν πρέπει Μάλιστα. να γίνει. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε φτάσει στην άλλη πλευρά. Εντελώς, δηλαδή. Περάσαμε το Ρουβίκονο πια. Δηλαδή αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα, αυτοί που δεν έχουν καθαριότητα μέσα στα τμήματα, αυτοί που δεν έχουν νοσηλευτές μέσα στα τμήματα, αυτοί που δεν έχουν δημιουργήσει υποδομές μέσα στα τμήματα αυτά, αυτοί που δεν μας δίνουν υλικά, που δεν έχουμε χειροπετσέτες, που δεν έχουμε υποσέτωνα, που δεν έχουμε συσκευές ορού, που δεν έχουμε μπουκαλάκια συσκευές να βάζουμε τα αίματα, έρχονται και κουνάνε το δάχτυλο στους εργαζόμενους,
και τους λένε ότι είστε υπεύθυνοι για τις ενδοσκοπιακές λοιμώξεις. Και όλα αυτά τα οποία γάντια, τα οποία λείπουν, όλα αυτά τα αναλώσιμα υλικά τα οποία αναζητείτε. Κάνατε μια πολύ καλή περίληψη των όσων προβλημάτων μέχρι στιγμής έχετε επισημάνει και έχουν παρουσιαστεί και μέσα από τη συχνότητα του 984. Δώστε μου μόνο δύο πληροφορίες ακόμα για να το ολοκληρώσουμε, κύριε Βρυσαλή. Είπατε το εξής. Γιατί εμείς εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε πρώτα ο Θεός. Είπατε ότι έρχεται η αναπληρώτρια υπουργός για να εγκαινιάσει δύο νέα τμήματα τα οποία λειτουργούν εδώ και 3 χρόνια. Το ένα, η μονάδα καρδιακής θεραπείας λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια. Είναι με χρήματα του Ιδρύματος Νιάρχου, με προσωπικό που δεν είναι καινούριο. Είναι προσωπικό που έχει πάρθει από άλλα τμήματα, με συμβασιούχους. Με προσωπικό που, αν θέλετε, έχει ημερομηνία λήξης, το ένα τμήμα. Και το άλλο που ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Φλεβάρι επί της ουσίας, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί, κυρία Τουργεράκη, η χρηματοδότηση μεταφοράς του φαρμάκου που χρειάζεται για να γίνονται οι αντίστοιχες εξετάσεις των ογκολογικών ασθενών. Και τι θέλω να πω, ότι η μεταφορά αυτού του φαρμάκου που, αν θέλετε, παρασκευάστε στην Αθήνα και έχετε κάτω από ειδικές συνθήκες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το κόστος της μεταφοράς σύμφωνα με τα λεγόμενα της διοίκησης είναι περίπου 500 ευρώ. Το ασφαλιστικό ταμείο. Αναταξίδι, εννοείται. Ναι, η μεταφορά των αναταξίδι. Ναι. 500 ευρώ και ουσιαστικά εξασφαλίζεται τα 100 ευρώ που πληρώνει ο ΟΠΗ. Τα υπόλοιπα τα πληρώνει το νοσοκομείο. Πολύ φοβόμαστε και με βάση και τα λεγόμενα, αν θέλετε, και το κόστος συντήρησης αυτού του μηχανήματος που επί της ουσίας μετά από 2 χρόνια το αναλαμβάνει το ίδιο το νοσοκομείο, το κόστος εκτείναξης θα είναι τεράστιο σύμφωνα και με τα λεγόμενα της διοίκησης και πολύ φοβόμαστε, εκτίμηση μακάρι να μην είμαστε να πούμε ψεύτες, ότι θα μπει κόφτης εξετάσεων. Μάλιστα. Γιατί δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση, επιδότηση να το πω έτσι, της μεταφοράς του φαρμάκου. Κύριε Βρυσαλή, ποια ώρα ξεκινάτε αυτή τη διόρυστη στάση εργασίας? Είναι 11 παιδιά, τα εγγένεια από ό,τι γνωρίζουμε θα είναι 12. Προφανώς θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τηρηθεί το πρωτόκολλο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η υφυπουργός και το κλιμάκιο θα έρθει από την κανονική πόρτα του νοσοκομείου. Και χωρίς ΜΑΤ, να φανταστώ. Και φαντάζομαι χωρίς ΜΑΤ, χωρίς αν θέλετε την κουστοδία των αστυνομικών, των έστολων μέσα και έξω ή των μη έστολων. Και θα περάσει από το σαλόνι που θα είμαστε εκεί. Θέλω να πιστεύω. Και με, μεγάλο ζητούμενο να δεχτεί να σας συναντήσει. Να πείτε όλα αυτά τα οποία λέτε σε εμάς τώρα είναι αυτά τα οποία εμείς βιώνουμε στην καθημερινότητά μας ως πολίτες, ως ασθενείς, επισκεπτόμενοι με ένα δικό μας, ερχόμενοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ή πηγαίνοντας σε όλα τα νοσοκομεία. Είναι κοινά τα προβλήματα, αλλά μιας που μιλάμε για την ναυαρχίδα όπως την έχουν πει, καλά κάνατε και το θυμηθήκατε, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να σας ακούσει και να δούμε τι απαντήσεις θα δώσει. Περιμένουμε. Και να μην βρει βέβαια προσχήματα ότι θα έχει κάνει συνάντηση πρώτα με τους διοικητικούς παράγοντες, να μας έχει να περιμένουμε μία μισή ώρα και μετά να μας πει ελάτε να σας κατατάξω σε 10 λεπτά. Γιατί έχουμε ζήσει και αυτό το σενάριο. Ναι, μεν, αλλά. Κύριε εμείς Βρυσαλή, θα είμαστε εκεί, δεν είμαστε αργότεροι. Και θα περιμένετε, σαφέστατα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ, καλή σας μέρα. Καλημέρα.